αυτή η δασκαλία είναι από τις πιο δύσκολες για να μπορέσω να την κάνω. Να μπορέσεις να μιλήσεις για κάτι σημαίνει ότι το έχεις δει και το έχεις βιώσει. Αλλά το να μου πεις εμένα ότι έχω παράλογο, ή είμαι παράλογος, για μένα προσωπικά είναι σαν να μου αναιρείς όλη μου την κοσμοθεωρία. Ο άνθρωπος συνήθως έχει μέσα το πιστεύω του την ψευδέστηση ότι είναι το κέντρο του κόσμου. Πιστεύει μέσα από το νου του ότι όλοι ασχολούνται με αυτόν. Ή θα θέλαν να ασχολούνται με αυτόν. Πιστεύει ότι είναι σημαντικός, ότι είναι ξεχωριστός και ότι από αυτόν εξαρτάται είτε η ζωή των άλλων, ακόμα περισσότερο και η γη. Έτσι, μέσα από αυτό το πιστεύω, ο άνθρωπος δεν μπορεί να δει ότι είναι ένας από τους πολλούς και απλά παραλογίζεται. Δεν μπορεί να δει ότι ήρθε εδώ να ζήσει για τον εαυτό του και μόνο, και έτσι στην ουσία ψάχνει να βρει ένα ιδεατό σκοπό, ένα ιδεώδες, για να μπορέσει να ταυτιστεί και να νιώσει μεγαλύτερος από αυτό που είναι. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, όταν εγώ έχω φτιάξει στο νου μου, μέσα από τη σκέψη μου, ένα μοντέλο, δηλαδή ποιος είμαι, και το έχω προσπαθήσει να του δώσω ζωή, όταν θα έρθει να μου πεις εμένα ότι ο λόγος μου, της ύπαρξής μου δεν είναι η αλήθεια μου, αλλά δεν είναι αυτό που εγώ πιστεύω, αλλά είναι κάτι άλλο, τότε εγώ θα αντιδράσω. Έτσι, πώς μπορεί να δει κάποιος άνθρωπος ότι έχει παράλογο ή ότι παραλογίζεται? Με ποιο τρόπο μπορώ να δω κάτι, να το πάρω για να μπορέσω να το αφήσω? Γιατί λέμε αφήνω, αλλά πώς να αφήσεις εάν το δεις και δεν το βιώσεις και δεν το αναγνωρίσεις? Δεν μπορείς να αφήσεις κάτι που δεν έχεις δει. Δεν μπορείς να αφήσεις κάτι αν δεν το ονοματίσεις. Άρα, από πού θα πιαστώ για να μπορέσω να δω τον παραλογισμό μου? Έτσι, το πρώτο πράγμα το οποίο θα αρχίσετε να βλέπετε για να βλέπετε το παράλογο που έχετε, είναι ένα πιστεύω σας που το θεωρείτε θετικό. Στη δική μου περίπτωση, το δικό μου πιστεύω είναι ότι εγώ είμαι αλάνθαστος. Αυτό είναι η θετικότητά μου. Και ότι έχω πάντα δίκιο. Ότι κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει και να μου τη βγει. Θεωρώ, και το θεωρώ είναι να πιστεύω, ότι ό,τι νιώθω και ό,τι αισθάνομαι εγώ είναι συνολικό. Είναι το μόνο υπαρκτό. Αυτό είναι το θετικό μου. Μέσα το πιστεύω. Όχι μέσα από αυτό που νιώθω και αισθάνομαι. Πάρτε λίγο χρόνο να δείτε και εσείς ποια θετικότητα πιστεύετε ότι έχετε. Θα πω μερικά παράδειγματα.
Αν πιστεύεις ότι μπορείς να αλλάξεις έναν άνθρωπο, αυτός είναι ο παραλογισμός σου. Αν πιστεύεις ότι η μόρφωση είναι αυτή που σε ξεχωρίζει, το να ξέρεις πολλά, είναι ο παραλογισμός σου. Αν πιστεύεις ότι όλοι μπορούν να νιώθουν και να αισθάνονται όπως και εσύ και να θες να το επιβάλλεις, αυτός είναι ο παραλογισμός σου. Έτσι, σε ένα βαθύτερο επίπεδο, εκεί που θα συναντηθούμε και είναι η αρχή του παραλόγου, είναι ότι έχω δίκιο. Ακόμα και αν υποχωρήσω εγώ για λίγο, θα υποχωρήσω ίσα-ίσα για να μπορέσω να πάρω δύναμη για να ξαναεπιτεθώ. Θα σε ακούσω μη ακούγοντας, για να μπορέσω να επιβάλλω τη γνώμη μου. Θα παίρνω χρόνο όχι για να νιώθω, αλλά για να σκέφτομαι. Και θα ψάχνω να βρίσκω αδύναμα σημεία για να μιλήσω για σένα. Αυτά τα λέω γιατί με αυτόν τον τρόπο μόνο μπορώ να δω αν εγώ έχω ένα παράλογο. Στην καθημερινότητα, επειδή οι παραλογισμοί είναι πάρα πολλοί, ως πράξεις, ακόμα και ως λέξεις, δηλαδή παραλογίζομαι όταν λέω κάτι, είναι όμως τόσο πιστευτό και τόσο απόλυτο που δεν μπορείς να ξεχωρίσεις αν αυτό που λέω είναι παράλογο, αν είναι ψέμα, είναι αλήθεια. Όσο περισσότερο απόλυτος είμαι και πιο καταδυναστευτικός, τόσο περισσότερο εσύ θα αμφισβητείς αυτό που νιώθεις και αισθάνεσαι. Έτσι, όταν είμαι παράλογος, είμαι άκαμπτος, απόλυτος, πέτρινος, βαρύς, πιεστικός. Δεν ακούω, δεν βλέπω. Και αν τυχόν δεν κάνεις εσύ ό,τι εγώ θέλω, τότε υπόκειται επίθεση. Αυτό μπορεί να το αφήσω ως τον αέρα να πλανάτε, μπορεί και να μην το πω. Αν όμως εσύ νιώθεις και αισθάνεσαι, θα αρχίσεις να φοβάσαι το παράλογο που βλέπεις και αν έχεις λογική, γιατί όλοι έχουμε λογική ή παράλογο, αυτό αλλάζει στον καθένα μας κατά ποσόστοση. Αν μείνεις στη λογική σου, τότε θα μου γυρίσει την πλάτη στο παράλογο. Αν όμως θελήσεις να μείνεις μαζί μου, θα αρχίσεις να παραλογίζεις. Έτσι μπορεί ως άνθρωποι να είχατε 90% λογική κάποια στιγμή στη ζωή σας και ένα 10% μέσα το πιστεύω σας παραλογισμό, γιατί το πιστεύω είναι παράλογο, δεν έχει καμία σχέση με την αλήθεια. Και αν συναντήσετε έναν άνθρωπο που είχε 90% παράλογο και 10% λογική, για να μείνετε μαζί του, θα έπρεπε να αρχίσετε να παραλογίζεστε. Αν μένετε στη λογική σας, τότε αυτή η σχέση δεν θα δοκιμούσε. Αν θελήσατε όμως να μπείτε στο παράλογο περισσότερο και να χάσετε μέρος της λογικής σας, για να μπορέσει αυτή η σχέση να ευδοκιμήσει, τότε αρχίζεις και εσύ να παραλογίζεσαι και να χάνεις μέρος της λογικής σου. Έτσι, ενώ δεν θα μπορούσα ποτέ να κάνω κάποια συγκεκριμένα πράγματα, δηλαδή έχω ένα φρένο, έχω μια λογική, έχω ένα νιώθω, έχω ένα αισθάνομαι,
αρχίζω και μπαίνω σε ένα παράλογο, αφήνοντας μέρος του εαυτού μου και κάνω πράξεις που δεν τις έκανα ποτέ. Στο βωμό όμως μιας προσπάθειας. Άρα το πρώτο βήμα για να δείτε το παράλογο είναι αν θέλετε να έχετε δίκιο. Το δεύτερο είναι να δείτε αν θέλετε να μπαίνετε στην προσπάθεια ή να αφήνεσαι στη ροή. Το τρίτο σημείο για να μπορείτε να δείτε το παραλογισμό είναι να σας αρέσει το εύκολο ή το δύσκολο. Όταν επιλέγετε πάντοτε το δύσκολο τρόπο, τότε εκείνη τη στιγμή ανοίγεις ένα παράδρομο για να φτάσεις στο ίδιο αποτέλεσμα που θα έφτανες αν πήγαινες στην ευθεία. Όμως το δύσκολο εμένα με εξητάρει. Ο λόγος που επιλέγω τον παράδρομο για να μπω στο παράλογο είναι γιατί αυτό που μου έχεις δώσει εσύ εγώ δεν θέλω να το λάβω, θέλω να κατασκευάσω το δικό μου. Έτσι να γνωρίζετε ότι όποτε ανοίγετε παραδρόμους είναι γιατί δεν θέλετε να λάβετε και να έχετε ό,τι σας έχει δοθεί. Εάν εγώ θέλω να πάω από εδώ, όπως έχω πει σε ένα άλλο παράδειγμα, στη Λιφάδα, στο κέντρο, μία είναι η ευθεία να κατέβω τη ΖΕΠΕ. Αυτό θα ήταν το εύκολο. Όμως, κάνοντας από τα 5 μέτρα, θα αρχίζει ο νους να μου λέει πού θα ήταν καλύτερα, δηλαδή μου δημιουργεί μία σύγκριση. Και αρχίζει και μου δίνει και επιχείρημα. Δηλαδή, αν πας δεξιά και κάνεις ένα μεγαλύτερο κύκλο, θα συναντήσεις τον γκολφ, θα είναι καλύτερα γιατί είναι πιο άνετα, θα κάνεις περισσότερα χιλιόμετρα, θα έχει ένα θα. Εγώ το ακούω, αν έχω λίγο επίγνωση, γιατί να πάρω λίγο χρόνο να δω ποια είναι η ανάγκη μου και το θέλω μου, δηλαδή να πάω στην ευθεία και να ολοκληρώσω την εργασία που θέλω, θα μπω στον παράδρομο μέσα από μία προσδοκία και ένα θα και ένα ψέμα, θα το κάνω πιο δύσκολο, θα φτάσω στο ίδιο αποτέλεσμα, θα φτάσω στην Λιφάδα, αλλά τώρα έχω κατασκευάσει εγώ έναν δρόμο δικό μου, δηλαδή το έκανα με τον τρόπο μου. Έτσι, αν η λογική υπήρχε μέσα στο νου μου και μου μίλαγε και μου έλεγε «θα πας σε μία ευθεία», αυτό εμένα δεν με εξητάρει, γιατί είναι απλό. Αυτό εμένα δεν μου λέει τίποτα, γιατί θεωρώ μέσα από το νου μου ότι δεν έχει εμένα μέσα. Δηλαδή, η λογική που μου δόθηκε από το Θεό για να ακούω, επειδή μου έχει δοθεί, δεν μου λέει τίποτα. Εγώ θέλω να κατασκευάσω κάτι δικό μου. Οπότε αντί τη λογική που μου έδωσες, θα την αφήσω και θα κατασκευάσω ένα παράλογο. Για να μπορώ να μπω μέσα στο παράλογο και να μην έχω καμία επαφή με τη λογική, τότε δεν θέλω ούτε να ακούω, ούτε να βλέπω. Για να μπορώ να μένω εκεί. Έτσι, το πρώτο πράγμα που αρνήθηκε ο άνθρωπος ήταν η λογική. Για τον λόγο ότι ήθελε να εναντιωθεί και να κάνει το δικό του. Όμως, επειδή τα πράγματα έχουν μια σοφία, δηλαδή, αν εγώ ξεκίνησα στις 12 η ώρα για να ολοκληρώσω την εργασία μου στις 12.30 και η ευθεία της λογικής ήταν να πάω τη ΖΕΠΟΥ να περπατήσω 20 λεπτά και σε 10 λεπτά να ολοκληρώσω την εργασία μου, τότε όταν εγώ θα φτάσω αντί στις 12.30 της μία μέσα το δικό μου τρόπο, μέσα τον παράδρομο, δεν θα συναντήσω ποτέ αυτό που είναι για μένα στην πλατεία της Λιφάδος. Δεν θα γίνει εργασία μου
Και τότε, εγώ θα θυμώσω. Εκείνη τη στιγμή, για να μην δω ότι εγώ άνοιξα ένα παράδρομο και πήγα από τον πλάγιο δρόμο, θα βρω μπροστά μου υπαίτιους, ο υπάλληλος που δεν εξυπηρετεί, αυτός που μπήκε μπροστά μου και μου έχει πάρει τη σειρά και καθυστερεί. Ο βλάκας, θα πω, που αργεί να παρκάρει. Ο χαζός που δεν καταλαβαίνει τι του λέω. Έχω ξεχάσει ότι εγώ αρνήθηκα να μπω στην ευθεία. Και έτσι, όταν η εργασία μου δεν θα γίνει, και εγώ θα θυμώνω, και εγώ θα κρίνω, και εγώ θα επιτίθομαι, στην πραγματικότητα το δεύτερο πράγμα που αρνούμε είναι η αλήθεια. Δηλαδή τι, ότι εγώ δεν με άκουσα και δεν πήγα στην ευθεία. Έτσι, μόλις χάσω τη λογική μου, την αφήσω δηλαδή, το επόμενο βήμα είναι να αφήσω και την αλήθεια. Αυτοί που θα είναι μπροστά μου, την ώρα που εγώ θα καθυστερώ, είναι εκεί για να μου δείξουν ότι καθυστέρησες. Και σου πήραμε τη θέση. Είναι αυτοί οι οποίοι μου υπενθυμίζουν ότι αν ήσουν στην ώρα σου, θα έχεις ολοκληρώσει την εργασία σου. Δηλαδή, τι μου θυμίζουν? Μία αλήθεια μου. Έτσι, να γνωρίζετε ότι όταν αφήνετε τη λογική σας και κάνετε παράλογα πράγματα, πάντοτε στη ζωή σας θα εμφανιστεί κάποιος για να σας δείξει το λάθος. Τότε θα συμβεί η δεύτερη άρνηση και θα πω όχι, δεν είναι αλήθεια. Θα υπερασπιστώ το νου μου, τη διαδρομή που εγώ έκανα, αυτό που σκέφτηκα, αυτό που υπέθεσα, θα μπω στην υποστήριξη, θα μπω στα επιχειρήματα. Ναι, από τον γκολφ είχε δροσιά. Ναι, από τον γκολφ ήταν πιο άνετα. Ναι, από τον γκολφ δεν κινδύνευσα. Μπορώ να βρω όλα τα επιχειρήματα που ήδη έχω ακούσει από το νου μου και τα υιοθέτησα. Σε ένα βαθύτερο επίπεδο, αν μείνετε, θα δείτε ότι αντιδρούμε σε αυτό που χρειαζόταν να γίνει. Αυτό ως αντίδραση στη ζωή σας έχει υπάρξει πολλές φορές. Χρειαζόταν να παντρευτείς, χρειαζόταν να χωρίσεις, χρειαζόταν να εργαστείς σε συγκεκριμένα πράγματα, όμως, έχοντας αντίδραση, δεν θα ακούσεις τη λογική που σου λέει περπάτα και θα κατασκευάσεις μία δικαιολογία για να καθυστερήσεις τον λόγο που έχεις γεννηθεί για να ζήσεις στη γη. Έτσι βαθιά μέσα μας, στο ασυνείδητό μας, υπάρχει η αντίδραση του «δεν θέλω να είμαι αυτός που γεννήθηκα». Και όταν η αλήθεια χτυπάει την πόρτα, και αυτή την αρνούμε. Τώρα πάμε στο τρίτο στάδιο. Αυτός είναι μπροστά μου και με καθυστερεί. Εγώ θα πω το βλάκα, δεν καταλαβαίνω. Έχω ήδη εγώ καθυστερήσει και λέω τον άλλο καθυστερημένο. Έχω ήδη αρνηθεί τη σοφία μου και λέω τον άλλο βλάκα. Έχω αρνηθεί την ευθεία μου, δηλαδή τη ροή, που έχει μια συγκεκριμένη ταχύτητα για εμένα και τον λέω αργό. Δεν καταλαβαίνει. Εκείνη τη στιγμή εγώ βράζω, οπότε χάνοντας και την αλήθεια που μου δείχνει εκείνος, γιατί μου τη δείχνει την αλήθεια, μου λέει τώρα περίμενε. Τότε σε εκείνο το σημείο χρειάζεται να δω αν θα τη δεχτώ την αλήθεια που μου δείχνει. Έτσι, η τρίτη μου άρνηση θα είναι και
Η δεχτικότητα. Δεν είναι έτσι. Δεν το δέχομαι. Από εκεί πηγάζει το εγώ είχα δίκιο. Από την υποστήριξη του παραδρόμου. Η διαστρέβλωση της σοφίας που όλοι χρησιμοποιούν ότι μπες στην αποδοχή, δηλαδή να αποδεχτείς ένα συμβάν, στην πραγματικότητα δεν έχει καμία αξία. Γιατί το βαθύτερο επίπεδο είναι πώς θα μπορέσεις να αποδεχτείς τη συνολική σου άρνηση. Τα συμβάντα σου δείχνουν ένα μέρος της άρνησής σου ως ζωή. Ενώ το βαθύτερο επίπεδο είναι ότι εγώ, κάποια στιγμή στη ζωή μου, άφησα αυτό που είναι, κατασκεύασα ένα ψέμα και δεν δέχομαι τίποτα την αλήθεια που μου παρουσιάζει η ζωή. Τώρα το ψέμα μου είναι συνολικό και γι' αυτό ακριβώς θα κατασκευάσω ένα τεράστιο πιστεύω για να κρυφτώ εκεί μέσα. Έτσι τα συμβάντα θα συμβαίνουν για να βλέπω αυτές τις τρεις αρνήσεις που θα με οδηγήσουν στο ότι είμαι σε λάθος δρόμο, δηλαδή είμαι σε ένα παράδρομο. Πάμε να δούμε τώρα γιατί τα κάνω όλα αυτά, εγώ. Σε ένα βαθύτερο επίπεδο πάλι στο ασυνείδητο του ανθρώπου είναι ότι εγώ θέλω να εναντιωθώ. Δηλαδή θέλω να πάω ενάντια στο Θεό. Ενάντια στο είναι μου και στο και σε αυτό που είναι. Την ώρα που εναντιώνομαι, πιστεύω ότι ψηλώνω, ότι ξεχωρίζω. Για ένα και μοναδικό λόγο. Αν άκουγα τη λογική μου και πήγαινα στην ευθεία προς την Γλυφάδα, τότε ο μόνος που θα με αναγνώριζε ότι αυτό που κάνω είναι το σωστό, το λέω σε εισαγωγικά γιατί εμείς αλλιώς το εννοούμε, θα ήμουν εγώ. Κανένας άλλος. Κανένας δεν θα αγνώριζε ότι αυτή είναι η ροή, η αλήθεια μου, και σε ένα βαθύτερο επίπεδο θα περνούσα απαρατήρητος. Όταν την αλήθεια σου την ξέρεις μόνο εσύ και την τιμάς, τότε περνάς απαρατήρητος. Γιατί εκεί υπάρχει ένα κλειστό κύκλωμα. Εγώ βλέπω τη λογική μου, εγώ βλέπω την αλήθεια μου, εγώ τη δέχομαι και εγώ ξεκινάω να κάνω πράγματα σύμφωνα με εμένα. Έχει έναν αόρατο αποκλεισμό από τους άλλους. Δηλαδή είμαι μόνο εγώ και εγώ και εγώ γνωρίζω το λόγο που κάνω αυτά τα πράγματα. Κανένας άλλος δεν το γνωρίζει. Όμως εγώ θέλω κάποιος να με χειροκροτήσει γιατί την πρώτη στιγμή που εναντιώθηκα στο Θεό το πονηρό με χειροκρότησε. Μεγάλε ποιος είσαι. Έτσι πάντοτε ο παράδρομος που έχει μέσα την εναντίωση, έχει μέσα και μία αυταρέσκεια ότι εγώ μπορώ να είμαι κάτι διαφορετικό από αυτό που δημιούργησες. Δηλαδή φτιάχνω ένα είδωλο για να φαίνομαι και να ασχολούνται οι πολλοί είτε με το θετικό τρόπο, ζητοκραυγάζοντας, είτε με τον αρνητικό τρόπο να τραβάω τα βλέμματα μέσα από μία λύπηση ή από μία ενοχή ή μέσα από μία ανυπόρρεια και έτσι με αυτόν τον τρόπο εγώ δεν μου αρκώ, θέλω και οπαδούς. Θέλω αυτούς που θα τους τραβώ την προσοχή είτε με τη βλακεία μου, είτε με τη φτώχεια μου, είτε με τα λάθη μου, είτε με τα επιτεύγματά μου, είτε με τη δίθεν σοφία μου και τη μόρφωσή μου, είτε με τις δεξιότητές μου.
Το ζητούμενο δεν είμαι εγώ, είναι οι άλλοι. Με αυτό φτιάχνουμε. Έτσι ασυνήθως εγώ θέλω να κάνω θόρυβο. Δηλαδή στην ευθεία προς τη ζέπου θα είμαι εγώ σε ένα στενό πεζοδρόμιο και περαστική στο αυτοκίνητο που δεν θα μου δώσουν πολύ αξία. Όμως στον παράδρομο του γκολφ που κυκλοφορούν άλλοι χίλιοι θα με κοιτάξουν. Είτε με το θετικό είτε με τον αρνητικό τρόπο. Και εγώ επιζητώ τα βλέμματα αντί να δω εμένα, τα βλέμματα των πολλών. Οπότε σε ένα συνήθιο επίπεδο είναι ασχολήσου μαζί μου. Εκεί βγαίνει η μεγαλύτερη εναντίωση. Δηλαδή αφού με άφησες μόνο μου να ζήσω επί της γης και να είμαι κύριος του εαυτού μου, εγώ αρνούμαι την κυριότητα και θέλω να ασχοληθείς μαζί μου. Δηλαδή είναι σαν να ζητιανεύω από το Θεό να αφήσει τις δίθεν δουλειές του και να ασχοληθεί με μένα που είμαι το κέντρο της γης. Επειδή εκεί υπάρχει ένα κενό, μια απόσταση, γιατί εγώ είμαι άνθρωπος και εκείνος είναι ο Θεός. Άλλη δουλειά έχω εγώ εδώ να κάνω στη γη και άλλη θέση έχει εκείνος. Όμως εγώ ποτέ δεν άφησα αυτή τη σύνδεση και έτσι μέσα από μία ώρα την επιδίκηση θέλησα να ασχοληθεί μαζί μου. Ο μόνος τρόπος για να ασχοληθεί μαζί μου ο Θεός είναι να τα κάνω όλα ανάποδα. Έτσι ποτέ δεν ακολούθησα τον δρόμο της ευθείας και θέλησα πάνω τους παραδρόμους μήπως και ασχοληθεί μαζί μου, αλλά αυτός που ασχολείται μαζί μου κάθε φορά που εγώ αλλάζω τη ροή, είναι ο νους. Και αυτό το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Για να μπορέσω να κατασκευάσω κάτι δικό μου, χρειάζεται να αφήσω αυτά που έχω. Έτσι, για να μπορέσετε σιγά σιγά να βλέπετε το παράλογο στη ζωή σας, υπάρχει μια συγκεκριμένη οπτική, θα σας την πω. Σας είπα πρώτα τα πρακτικά για να αρχίσετε να βλέπετε τον παραλογισμό στην πράξη, επί της γης. Θα σας πω λίγο και τα πιο ουσιώδη, τα πιο εσωτερικά. Για να σου αποδείξω ότι εγώ είμαι κάποιος άλλος από αυτό που είμαι, χρειάζεται αυτό που είμαι να το αφήσω. Έτσι, αφήνω τη θετικότητα που είμαι, που με δημιούργησες, και τότε το αφήνω, έχει μέσα πόνο, ταλαιπωρία, ανέχεια, συναισθήματα, ενοχή. Οπότε θα δείτε ότι αφήνοντας τη λογική, την αλήθεια σας και ό,τι είναι για σας και εφόσον κάναμε όλοι τον παράδρομο και μπήκαμε όλοι στο παράλογο, χρειάζεται αυτό να το βλέπετε. Δεν υπάρχει αυτός που είναι μόνο λογική επιθυμής. Τότε αυτό το αφήνω επειδή πονάει, γιατί για να αφήσει εσένα είναι σαν να σε ξεριζώνεις, όπως έχω πει σε μια άλλη δασκαλία. Και ο μόνος τρόπος για να μην νιώσεις αυτό είναι να μπαίνεις σε συναισθήματα. Έτσι τώρα, αν μου πει εμένα κάποιος, δες το παράλογο και άφησέ το, τότε βαθιά μέσα στο ασυνείδητό μου υπάρχει ότι εγώ δεν αφήνω, γιατί μία φορά άφησα,
και τα πράγματα δεν έγιναν όπως εγώ πίστεψα. Έτσι θα δείτε το παράλογο, παρόλο που το έχουμε κατασκευάσει εμείς και είναι δικό μας κατασκεύασμα, δεν θέλουμε τίποτα να το αφήσουμε. Για μένα που είμαι και εγωιστής, σε ένα βαθύτερο επίπεδο, εάν τυχόν αφήσω το παράλογο, τότε είναι σαν να δέχομαι και να αποδέχομαι σε ένα βαθύτερο επίπεδο ότι έκανα λάθος. Αυτή είναι η αιώνια μάχη μου. Ακούτε τώρα ένα βαθύτερο ασυνείδητο ευήτερο του ανθρώπου. Στη ζωή μου, εάν βρεθεί ένας άνθρωπος να μου δείξει το λάθος, ανάλογα με το ποιος είναι αυτός, για να μπορέσω να υποστηρίξω το λάθος και να μην το αποδεχτώ, θα έχω τρεις διαφορετικούς τρόπους. Όταν ο Κύριος έδειχνε το λάθος στον Πέτρο, ο Πέτρος για να μην το αποδεχτεί, μπήκε στη λύπηση. Έτσι κάθε φορά που επιλέγετε τη λύπηση για το λάθος σας, είναι γιατί πίσω αρνείστε να το δείτε και σε βαθύτερο επίπεδο υπερασπίζεστε τον παραλογισμό. Αν μου το έδειχνε η γυναίκα, όπως η Παναγία, θα την απέκλεια. Δεν θα της έδινα καθόλου σημασία. Θα έμπαινα σε μία υπεροψία. Δηλαδή θα την υποτιμούσα. Και αν μου το έδειχνε ο Θεός, μέσα από τη ζωή που ζω, θα του έβγαζα τα μάτια. Από το θυμό μου. Έτσι, μέσα από αυτούς τους τρεις δρόμους, θέλω να κρατήσω το παράλογο ζωντανό. Δηλαδή, το κατασκεύασμα και την άρνηση. Όλα αυτά έχουν απλωθεί στη γη έντεχνα. Όποιος κάνει λάθος κλαίει και ζητάει συγγνώμη. Όποιος νιώθει υπερόπτης και πάνω από αυτό ειδικότερα τις γυναίκες, δεν το παίρνει υπόψη. Δεν σ' ακούω καθόλου. Και όταν τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα, δηλαδή υπάρχει μια θεϊκή παρέμβαση μέσα από τη ζωή που ζεις, τότε θυμώνεις, όπως θυμώνω και εγώ, και κλειδώνω. Δεν το συζητάω, δεν βλέπω, δεν ακούω. Και έτσι, χωρίς να το συνειδητοποιώ, σε αυτή τη θεότητα που έχω μέσα μου, γιατί σε αυτή απευθύνομαι, θέλω να την εξαφανίσω. Έτσι δεν συνειδητοποιώ ότι τρώω τις σάρκες μου και έτσι το παράλογο αρχίζει και μεγαλώνει μέχρι να φτάσω στο σημείο να γίνω τρελός. Επειδή αυτό είναι μαζικό, έχει ήδη συμβεί στον άνθρωπο, ο άνθρωπος ζώντας το λάθος, το παράλογο, πριν από ένα μήνα όταν είπα ότι θα ξεκινήσει τώρα να έχουμε γρήγορες εξελίξεις, αυτό ήταν γιατί σε ασυνείδητο επίπεδο, μόνο σε αίσθηση, έβλεπα ότι είναι η ώρα να ανοίξω μέσα μου το παράλογο και το ασυνείδητο. Πολλές φορές όταν το κάνω αυτό, το κάνω ακόμα και μέσα από ένα συνέστημα, δηλαδή θα σου δείξω εγώ. Αλλά όταν εγώ το κάνω, αυτό ανοίγει. Έτσι, ποτέ δεν ήθελα να δω ότι όταν ανοίγω κάτι εγώ, τον πρώτο που εμπεριέχει είναι εγώ.
Έτσι, ο πρώτος που θα έπρεπε να δει το παράλογο και την παρανόηση είμαι εγώ. Και γι' αυτό με βλέπετε να έχω αυτή την έκφραση. Έχω την αντίδρασή μου, το θυμό της έκθεσης και την υποστήριξη ακόμα ότι δεν θα μου πεις εσύ ποια είναι η αλήθεια. Όμως εδώ παραβλέπω κάτι. Εδώ και καιρό το παραβλέπω. Ότι όλη αυτή τη μάχη την οποία περιγράφω είναι εσωτερική μου υπόθεση. Κανένας Θεός δεν υπάρχει εκεί πάνω. Μόνος μου το περπατάω, μόνος μου το ανοίγω, μόνος μου δεν αποδέχομαι αυτό που ακούω, μόνος μου δεν τιμάω τον εαυτό μου, μόνος μου κατασκευάζω ένα ψέμα, μόνος μου κατασκευάζω μία άρνηση, μόνος μου ανοίγω παραδρόμους. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να το συνειδητοποιώ, αν δεν έχω επίγνωση ότι είμαι ένας άνθρωπος μόνος στη γη που πολεμάει με την αλήθεια του, τότε ναι, θα είμαι ένας παράλογος, έως τρελός. Έτσι, για να μπορέσετε να περπατήσετε όλη αυτή τη διαδρομή που ακούσατε προχθές και τη συμπληρώνω σήμερα, χρειάζεται να δείτε, αν εσείς θέλετε, γιατί εγώ αντιδρώ, να καθίσετε να δείτε το δικό σας παράδειγμα. Επειδή είμαι επιδέξιος και δεν θέλω να φτάσω στη ρίζα της αλήθειας, θα χρησιμοποιήσω και την κρίση του εαυτού μου. Εγώ θα το κάνω. Γιατί η κρίση τώρα αρχίζει και μικραίνει στη γη. Την έχουμε αποκαλύψει, άρα είναι φανερή. Όμως, μπορώ να τη χρησιμοποιήσω. Και πολύ περισσότερο, τα παλιά κόλπα της ενοχής μπορώ να τα φέρω στην επιφάνεια για να αρνούμε τη συνέχεια της ζωής μου. Έτσι, αν θα γράφατε ένα βιβλίο, το πρώτο μισό θα είχε τίτλο «Η παράλογη ζωή μου». Επειδή ανάμεσα στο παράλογο και στη λογική δεν μπορεί να υπάρχει σύνδεση, υπάρχει απόσταση, γι' αυτό το είδατε και έτσι, δεν είναι το ένα δίπλα στο άλλο. Όταν θα ξεκινήσω να γράφω το υπόλοιπο μισό βιβλίο, αυτός που θα περιγράφεται εκεί ως πραγματικότητα δεν θα έχει καμία σχέση με τον παράλογο άνθρωπο που έζησε στο πρώτο μισό του βιβλίου. Δεν θα έχει κανένα κοινό βίωμα με το χθες. Είναι κάποιος άλλος. Αν θες να κρατήσεις κάτι από το πρώτο κεφάλαιο της ζωής σου, τότε δεν πρόκειται ποτέ να αφήσεις το παράλογο και να μπεις στη λογική ολοκληρωτικά. Και πάμε τώρα και στο τελευταίο. Το βιβλίο το έγραψα. Βλέπω όλο τον παραλογισμό. Για να μπορέσω όλο αυτό να το ολοκληρώσω, χρειάζεται πάλι να αποδεχτώ ότι εμένα αυτό μου άρεσε. Μου άρεσε να είμαι παράλογος. Έχει μέσα όλο μου το κατασκεύασμα και όλη μου την προσπάθεια.
Αυτό χρειάζεται να το αποδεχτώ. Να μην λέω ότι εκεί δεν ήμουν καλά. Αλλά μέσα από την αναγνώριση να λέω ότι δεν ήμουν εγώ. Όμως, το να μην είμαι εγώ εμένα μου αρέσει. Οπότε μέσα από αυτόν τον τρόπο θα αφαιρεθεί από πάνω σας η δίθεν λύπηση και η δίθεν δικαιολογία ότι δεν ξέρω τι κάνετε. Μια χαρά γνωρίζουμε τι κάνω. Γιατί για να μπω στο παράλογο συμβαίνει το εξής. Πριν κάνω το παράλογο, ακούω τη λογική. Αυτή πάντοτε προηγείται, γιατί είναι μέσα μου και είμαι εγώ. Όμως εγώ θα την αρνηθώ και θα μπω στο παράλογο. Άρα γνωρίζω τι κάνω πριν μπω στο παράλογο. Έτσι το μου αρέσει αυτό που ζω, τον παραλογισμό μου, είναι η πόρτα για να μπορώ να αρχίζω να έχω επίγνωση και να βλέπω ότι τα λάθη που κάνω, τα κάνω γιατί θέλω και γιατί μου αρέσουν. Αν μέσα από αυτό πάρω το βίωμα καθαρό, χωρίς κρίση και χωρίς ενοχή, τότε θα μπω για πρώτη φορά απέναντι στον ίδιο μου τον εαυτό, να δω αν θέλω να το συνεχίσω. Έτσι να γνωρίζω ότι τις επόμενες μέρες ο παραλογισμός θα κάνει πάρτι. Θα είναι από μικρές πράξεις μέχρι μεγαλύτερες. Θα ζήσουμε όλο τον παραλογισμό σε αυτό το μέγεθος που ο καθένας έχει τιμή στη ζωή του. Θα συμβαίνουν από μικρά έως μεγάλα γεγονότα για να μπορούμε να τον βλέπουμε τον παραλογισμό, να τον βιώνουμε, να βλέπουμε τη δικιά μας συμμετοχή σε αυτό και να δούμε τελικά αν αυτό θέλουμε να το αφήσουμε. Χωρίς όμως να δείτε αυτό το εφάνταστο, αυτή την αυταρέσκεια, αυτή την ενέργεια της ικανοποίησης, να είμαι τρελός, δεν πρόκειται ποτέ να έχετε την επίγνωση ότι αυτό που ζω είναι κάτι που εγώ το έχω θελήσει. Έτσι η θέληση μέχρι τώρα ήταν στο παράλογο. Σας λέω σήμερα μέχρι το σημείο που έχω φτάσει, γιατί από εδώ και πέρα χρειάζεται ο καθένας να περπατήσει μόνος του. Δηλαδή να πάρει την ευθύνη της διαδρομής που επιλέγει. Να γνωρίζω ότι από εδώ και πέρα τα πράγματα θα είναι πιο κάθετα, γιατί θα αρχίζει να γιώνεται και ένα όριο. Σας το λέω από αίσθηση αυτό. Αυτό περιλαμβάνει και εμένα. Είναι αισθητό εδώ και καιρό. Ό,τι παίξαμε, παίξαμε. Την αισθάνομαι αυτή την ενέργεια να γιώνεται στη γη και μαζί με μένα συμπεριλαμβάνει και εσάς. Έτσι από σήμερα να γνωρίζετε ότι οι εξελίξεις θα είναι πολύ πιο γρήγορες για να καλύψουμε την καθυστέρηση. Θα βλέπετε τον παραλογισμό, τη δικιά σας συμμετοχή, το δικό σας λάθος και ανάλογα με το τι θέλετε, θα ορίζετε τη συνέχεια της ζωής σας. Μέχρι εδώ.